Αυγούστου έως 13 Αυγούστου. Τώρα πρόσφατα κατέβηκαν οι εκπρόσωποι του ΚΕΠΑ προκειμένου να κάνουν τους επανελέγχους. Εκλήθησαν 89 άτομα, όσοι δηλαδή έπαιρναν τα επιδόματα. Μάλιστα. Και είναι για όλα τα νησιά της Περιφερειακής Ενότητας Καλύμνου. Δηλαδή, μάλιστα. Κάλυμνος, Λέρο, Λειψή, Πάτμος, ναι. Στη Παλιά. Και προσήλθαν 82. Βγήκε χθες το ΙΚΑΕΤΑΜ και έβγαλε ένα δελτίο τύπου το οποίο προσβάλλει στην κυριολεξία τους κατοίκους όλων αυτών των νησιών. Μιλά για 156 άτομα, ναι. Εκ των οποίων λέει το 65% είδαν το φως τους, δηλαδή δεν είναι τυφλοί. Να δούμε αυτή την κάρτα. Ένα λεπτό, Δήμαρχε, να δούμε αυτή την κάρτα. Να δούμε τι ακριβώς. Μπράβο, λέει λοιπόν. Επανέλεγχοι 156, δεν προσήλθαν 4, τυφλοί 52, όχι τυφλοί 100. Δηλαδή πώς είδανε το φως τους. Είναι ψευδέστατο. Ναι. Εγώ εάν δεν ανακαλέσουν άμεσα, ναι. Και ζητήσουν συγγνώμη, εγώ θα προσφύγω αρμοδίως στην δικαιοσύνη. Δεν είναι τίποτα από αυτή εδώ την κάρτα αληθινό, σας λέω. Θα στείλετε δηλαδή το ΙΚΑ στο δικαστήριο. Ασφαλώς, δεν κατάλαβα. Γιατί είναι υπεράνω το ΙΚΑ. Να ρωτήσω την κάτι. Την αξιοπρέπεια των Καλυμνίων, των Λερίων και των υπόλοιπων κατοίκων των νησιών. Δήμαρχε, θέλω να μας πεις το εξής. Αυτοί οι άνθρωποι βλέπανε ή δεν βλέπανε. Διότι εάν δεν βλέπανε και πήγανε μπροστά στην Επιτροπή και μετά ήταν το φως τους, αλλάζει. Κυρία Φιά. Ναι. Εμείς προκαλέσαμε τον έλεγχο. Το, κύριε Δήμαρχε, ένα λεπτό για να καταλάβει και ο κόσμος. Και ήθελα να σας το ρωτήσω. Για ποιο λόγο εσείς προκαλέσατε τον έλεγχο? Τι ήταν αυτό που δεν σας πήγαινε καλά και είπατε ελάτε εδώ επιτροπή να ελέγξετε και πάλι τι γίνεται εδώ με τα επιδόματα? Κύριε Τσέκου, εγώ από την πρώτη μέρα που επανήλθα στον Δήμο Καλύμνου από την πρώτη ενδεκάτου, ναι. Από την πρώτη πρώτη του 2011, επειδή ακουγόντουσαν διάφορα τέτοια, μολονότι προηγούμενα η αρμοδιότητα δεν ήταν στους Δήμους, εμείς ζητήσαμε επανελέγχους προκειμένου, επαναλαμβάνω, να εναρμονιστεί το σύστημα. Δήμαρχος Καλύμνου τώρα. Γιατί τώρα όποιος περάσει από το ΚΕΠΑ και κριθεί σωστός νόμιμος δεν επανεξετάζεται. Έχει το επίδομά του ΕΣΑΗ. Λοιπόν, στα πλαίσια αυτά έγινε αυτή η πρόσκληση στους υπεύθυνους. Μάλιστα. Ήρθαν, ήλεγξαν 82 άτομα τελικά και όχι 152. Και βγάλαν αυτό το δελτίο τύπου χθες. Ομολογώ ότι δεν. Ο Δήμαρχος Καλυμνομηνύει το ΙΚΑΕ, παιδιά, είναι το θέμα. Μας το είπε πριν από λίγο. Ελπίζω. Γιατί θα μηνύσετε το ΙΚΑ, κύριε Δήμαρχε? Διότι έδωσαν ψευδή στοιχεία, ναι. Τα οποία νομίζω ότι προσβάλλουν. Διότι εάν υπάρχουν οι όποιες παραβατικές περιπτώσεις στους 82, να γίνουν τα δέοντα, σε καμία όμως περίπτωση δεν είναι αυτός ο εκπληκτικά μεγάλος αριθμός. Άρα πόσος είναι ο αριθμός κατά εσάς? Το ΙΚΑ λέει ότι στους 150 οι 100 είδανε το φως τους. Εσείς... Σας λέω, εξετάστηκαν 82 για τα νησιά Καλύμνου, 82. Και από τους... Λιψών. Ναι, και από τους 82 πώς είδανε το φως τους? Δεν μας ανακοινώθηκε ακόμα το αποτέλεσμα. Πώς θα τους στείλετε στο δικαστήριο όταν δεν έχει ανακοινωθεί το αποτέλεσμα σε εσάς? Διότι το νούμερο το οποίο έδωσαν στη δημοσιότητα, ναι. Το 152, δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Εσείς που το ξέρετε είναι, αυτό? Δημαρχέ. Εσείς που το ξέρετε? Ποιος το λέει αυτό, Δημαρχέ μου? Δηλαδή, θέλουμε να μας πεις ότι εγώ ως δήμαρχος είχα ένα γιατρό και πιστοποίησε ότι ο αυτιάς είναι τυφλός. Ότι ο παραδιάς βλέπει. Ακούστε. Ναι. 82 άτομα εξετάστηκαν, κύριε Αυτιά. Ναι. Και οι 82. 82 άτομα, λέω, εξέτασε η επιτροπή. Μάλιστα. Και όχι 152. Μάλιστα. Τι που παίρνουν επίδομα που είναι ενταγμένοι στο ενιαίο μηχανογραφικό σύστημα. Μάλιστα. Είναι 89 άτομα. Δεν προσήλθαν για κάποιους λόγους οι 4, όπως λέει η κάρτα. Κάποιοι πέθαναν, κάποιοι μετέφεραν τα δικαιώματά τους. Εξέτασαν λοιπόν 82 ανθρώπους. Και όχι 152, μάλιστα, που λέει το δελτίο τύπου. Πολύ καλά κάνετε και το διευκρινίζετε αυτό, γιατί εμείς θέλαμε να ακούσουμε και την άλλη πλευρά. Μου φέρνει και εμένα εντύπωση. Η μαϊμού πώς ήταν, ναι. κύριε Δήμαρχε, η μαϊμού πώς ήταν τελικά? Κατ' εσάς δηλαδή είναι νόμιμοι όλοι? Πώς ήταν η μαϊμού τελικά? Δεν μπορεί να είναι νόμιμοι, αλλά σε εμάς που προκαλέσαμε τον έλεγχο, ναι. Επίσημα δεν ανακοινώθηκε ακόμα το αποτέλεσμα. Εσείς κάνατε δική σας έρευνα με δικό σας γιατρό να δείτε τι συμβαίνει? Έχετε αυτή τη δυνατότητα? Όχι, κύριε Ρευτιάκο. Δεν την έχετε, μάλιστα, μάλιστα. Όχι, όχι. Οι γιατροί του ΚΕΠΑ είναι αυτοί που αποκλειστικά
Εσάς τι σας έκανε να κινηθείτε για επανεξέταση? Είχατε μάθει ότι πιθανόν κάποιοι να παίρνουν επίδομα τυφλότητας που δεν δικαιούνται? Κύριε Τσάτοκα, αυτό σας είπα ότι από την 1η-1η του 2011 εμείς ως Δήμος ζητήσαμε διάφορους επανελέγχους, γιατί το κλίμα μέσα στο οποίο, εν πάση περιπτώσει, κινείται η λογική των επιδομάτων, είχε τα ερωτηματικά της, το λέω πολύ κομψά. Ξεκίνησαν κάποιοι επανέλεγχοι και πρόσφατα ήρθαν και αυτοί για τους τυφλούς. Και εδώ έγινε το όλο πρόβλημα. Δεν ξέρω τι σκοπούς εξυπηρετεί, ίσως για να ξαναχτυπηθεί η αυτοδιοίκηση. Όποιος παίρνει παράνομα το επίδομα, μάλιστα, να σαφής, το επιβάλλουν τα σαφής. Προεπόμενα. Πάντως, λοιπόν, κύριε Δήμαρχε, είναι η πρώτη φορά, τουλάχιστον όσο χρόνια είμαστε και στον αέρα, που ο Δήμαρχος αμφισβητεί. Γιατί έχει αρμοδιότητα γι' αυτό. Ναι, απλά λέμε, αμφισβητεί το αποτέλεσμα για την δημοσιοποίηση των ατόμων, ναι, του ΙΚΑ. Σου λέει δυσχεμών την περιοχή μου. Δηλαδή μου βγάζουν ότι έχω τόσους μαϊμού τυφλούς. Από τα 156 άτομα, τα 100, λέει το ΙΚΑ, δεν ήταν τυφλοί. Εμένα αυτό δεν μου το κοινοποίησαν. Θα σας το πούνε για εσάς. Τώρα προηγηθήκαν οι δημοσιογράφοι. Εσείς μιλήσατε με γιατρούς και το αμφισβητείτε αυτό, κύριε Δήμαρχε? Εσείς με ποιους μιλήσατε και το αμφισβητείτε αυτό? Εγώ μίλησα, ακούστε, πρώτα απ' όλα με τα στοιχεία της υπηρεσίας μου, γιατί ξέρω στην Κάλυμνο, στη Λέρο, στους Λειψιούς, πόσοι παίρνουν επίδομα τυφλότητας. Μάλιστα. Λέτε και πώς είναι τυφλοί, Δήμαρχε, ξέρετε όμως. Μάλιστα. Λέω και πώς είναι τυφλοί, ξέρετε, φαντάζομαι όμως, έτσι. Εγώ ξέρω πόσοι είναι τυφλοί. Λογικό είναι. Τώρα, έτσι, κάποιος ξεφεύγει. Εγώ δεν είμαι γιατρός. Γι' αυτό και ζητούμε επανελέγχους, προκειμένου οι αρμόδιοι να εντοπίσουν λοιπόν, τις παρανομίες. Δήμαρχε, να είσαι καλά. Να περνάτε καλά, κόσμο. Έχεις την Κάλυμνο. Εγώ, πάντως, Γιώργο, για τελευταία φορά λέω. Πριν την έναρξη της νέας εβδομάδας, περιμένω από τους αρμόδιους του ΙΚΑ να βγουν να δώσουν τα σωστά στοιχεία στην δημοσιότητα. Λοιπόν, Δήμαρχε, να είσαι καλά. Καλημέρα και ό,τι καλύτερο στο νησί. Να σημειώσουμε. Καλημέρα σε όλους. Ότι η νόσος των διτών. Ένα λεπτό, γιατί μπορεί να πούνε πάρα πολύ καλά τόσοι τυφλοί. Η νόσος των διτών χτυπάει. Βεβαίως, πόδια, χέρια, αυτιά, μάτια, μυαλό, παντού. Έτσι. Εντάξει. Καλημέρα στο μπροστάτι των ανθρώπων που παίρνουν ρεύμα από τη ΔΕΗ, στον κύριο Ζερβέα. Καλημέρα. Καλημέρα, Γιώργο. Γενικό γραμματέα καταναλωτή, ίδιο και παράλαφτο από τα φοιτητικά χρόνια, ο κύριο Ζερβέα. Πόσα χρόνια γνωρίζεστε, δηλαδή? Από το 1975. 73. Λοιπόν, πάμε να δούμε τις ειδήσεις μας και τα γεγονότα. Τη νύχτα είχαμε ένα κεραυνό τη ΔΕΗ, κύριε Ζερβέα. Είχαμε τι? Είχαμε 54 ευρώ καπέλο σε κάθε καταναλωτή το χρόνο για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αυτό θα πείτε, ξέρετε τι, είναι μια αναγκαιότητα της ΔΕΗ, το έκανε, το έβαλε. Πέστε μου πόσες φορές στείλατε γράμμα στη ΔΕΗ προκειμένου να τσεφιστήσετε την προσοχή ότι κοίταξε να δεις, πρόσεξέ μου τους φτωχούς ανθρώπους. Με τη ΔΕΗ έχουμε μια διαρκή επικοινωνία. Ναι. Σε όλη τη διάρκεια της αιτίας μου από το 1998. Δυναμώστε λίγο τον ήχο του, γιατί δεν τον έχουμε καθαρά εδώ. Από το 2008 μέχρι σήμερα. Μάλιστα. Μπορώ να πω ότι υπογράφω 2-3 συστάσεις την εβδομάδα, χωρίς να γίνουν αποδεκτές αυτές οι συστάσεις. 2-3 συστάσεις τη εβδομάδα. Ναι. Απίστευτο. Δηλαδή, άμα είναι 52 εβδομάδες, 3. Βέβαια, με κάποια καθυστέρηση, η αιμονή μου στο κοινωνικό τιμολόγιο και στην επέκτασή του βρήκε ανταπόκριση στον κώδικα παροχής ηλεκτρικής ενέργειας και στην πρόσφατη υπουργική απόφαση που ψηφίστηκε και τέθηκε σε ισχύ από τον περασμένο μήνα, με την οποία ορίζονται το κοινωνικό τιμολόγιο, το μητρό ευάλωτων των πελατών και οι ρυθμίσεις που πρέπει να κάνει η ΔΕΗ σε αυτές τις κατηγορίες των πελατών της. Καλά, η ΔΕΗ ασκεί με μονοπόλιο. Η ΔΕΗ έχει τα πάντα στα χέρια της. Είναι ο πόλητος άρχων του ηλεκτρισμού. Δεν μπορούσε να βοηθήσει και τους ανθρώπους που είχαν μεγάλη ανάγκη? Δεν είναι παράλογο αυτό, κύριε Ζερβέα? Κύριε Αυτιά, η παρέμβασή μου ήταν επιβεβλημένη μετά από καταγγελίες, αύξηση των καταγγελιών τον τελευταίο καιρό. Έτσι. Για διακοπή ηλεκτροδότησης. Και μάλιστα σε κατηγορίες πελατών οι οποίες είναι ευάλωτες. Έχετε αριθμούς, κύριε Ζερβέα, να μιλήσουμε με αριθμούς? Έχουμε πάρα πολλές προφορικές καταγγελίες και αρκετές γραπτές.
τις οποίες κάθε μία τις αντιμετωπίζουμε ξεχωριστά. Θα έλεγα ότι είναι τρεις κατηγορίες. Εκείνων οι οποίοι εντάσσονται στο κοινωνικό τιμολόγιο, άρα και στο μητρό ευάλωτων πελατών. Εκείνων οι οποίοι είναι υπό ένταξη και δεν το ξέρουν. Ναι. Και εκείνων που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις ένταξης, πλην όμως αντιμετωπίζουν οξύτατο οικονομικό πρόβλημα. Και δεν ξέρω και τις επιχειρήσεις από εκεί. Πέστε μου τώρα, θυμάστε χαρακτηριστικές περιπτώσεις ανθρώπων που σας είπαν, κύριε Ζερβέα, βοηθήστε μας. Κάντε ό,τι μπορείτε. Τι σας λέει ο κόσμος σε αυτές τις επιστολές? Χθες μόλις δέχτηκα μία επιστολή η οποία πραγματικά με συγκίνησε. Ναι. Από ένα επιχειρηματία ο οποίος είχε επενδύσει 4 εκατομμύρια σε μια επιχείρηση που πήγαινε πάρα πολύ καλά μέχρι πρόσφατα. Ναι. Με μείωση του τζίρου του 70% με 40 εργαζόμενους, απειλεί ότι θα αυτοκτονήσει διότι η ΔΕΗ δεν προσχωρεί στο διακανονισμό να δίνει 2.500 με 3.000 την εβδομάδα προκειμένου να εξοφλήσει τα 24 χιλιάρικα που χρωστάει. Ναι. Και άρα είναι πρώτη απόφαση να κλείσει το εργοστάσιο και να πετάξει τους εργαζόμενους έξω. Δηλαδή μιλάμε για 40 εργαζόμενους οι οποίοι κινδυνεύουν να πάσει στιγμή να χάσουν τη δουλειά τους. Αυτά και φτάνουν μέχρι τη διοίκηση της ΔΕΗ? Πώς δεν φτάνουν, Μάγδα? Φτάνουν στα αυτιά του διοικητή, ξέρω εγώ, των υπευθύνων. Από μένα τουλάχιστον, βέβαια. Από μένα τουλάχιστον καθημερινώς. Ανταπόκριση υπάρχει. Ας πούμε, μας λέτε ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα που δυστυχώς δεν θα είναι και το μόνο, γιατί είναι εκατοντάδες οι άνθρωποι. Εδώ στο δικό μας γραφείο, κύριε Ζερβέα, σας λέμε ευθέως. Υπάρχουν άνθρωποι που μας παίρνουν τηλέφωνο, μας ταλούν λογαριασμούς μας, δεν βοηθήστε μας, κάντε μας δόσεις. Δεν έχω να πληρώσω ούτε δόσεις των 40 ευρώ, μας έλεγε μια μητέρα πολύτεκνη. Ρωτώ λοιπόν, αυτές οι περιπτώσεις φτάνουν μέχρι εκεί που πρέπει, υπάρχει κάποια ανταπόκριση από τη διοίκηση? Κυρία Τσέκου, υπάρχει ανταπόκριση, αλλά δεν υπάρχει εκείνη την οποία προσδοκάει ο πελάτης. Δυστυχώς, πολλοί από τους πελάτες της ΔΕΗ βρίσκονται να αντιμετωπίζουν το φάσμα της διακοπής και τη διακοπή την ίδια, διότι με τιμωρητική διάθεση η ΔΕΗ δεν προσχωρεί σε νέο διακανονισμό αν τον προηγούμενο δεν τον έχει ικανοποιήσει. Για διάφορους λόγους. Αν κάποιος δεν πληρώσει μία δόση και επανέλθει να μπει σε νέο διακανονισμό, δεν του δίνει νέο διακανονισμό, έτσι, αλλά ούτε και επανασυνδέει το ρεύμα. Και κάτι άλλο. Το υποχρεώνει τον καταναλωτή να συνδέσει μόνος του το ηλεκτρικό ρεύμα. Μπορεί να σημαίνει αυτό. Ο κύριος Καραμαλής πριν από ότι λίγο αυτό είναι ρευματοκλοπή, το συνδέει μόνος του διότι είτε έχει ένα αναπηροπαιδί, είτε είναι πολύτεκνος, είτε έχει ένα υποστηριζόμενο μηχανικά. Τι θα κάνει? Δεν κλέβει, απλά το ρολόι μετράει, αλλά έρχεται μετά και του λέει ότι εγώ έχω τόσα να σου δώσω. Δεν έχω να σου δώσω 250, έχω να σου δώσω 150, όπως είπε ο άνεργος στην Πάτρα και προσέφηκε στο δικαστήριο και δικαιώθηκε. Μην ξεχνάτε ότι σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης η διακοπή του ρεύματος είναι υπόθεση του δικαστηρίου, του δικαστή και όχι της ΔΕΗ. Σωστό. Και αυτό που λέτε είναι θεσμικό. Και δυστυχώς δεν έγινε στην Ελλάδα, διότι είπε η Τρόικα την πρώτη φορά, όποιος δεν πληρώνει το ρεύμα, όποιος δεν πληρώνει το φόρο μέσω ΔΕΗ, κόβεται και το ρεύμα. Δώσαμε μάχη. Μας είπαν λαϊκιστές, μας είπαν ότι εμείς που χτυπάμε το μνημόνιο, που ανασταίνει τη χώρα και δημιουργεί χαμόγελα στη χώρα και δημιουργεί ευτυχία στη χώρα, είμαστε. Και τους λέγαμε, βρε παιδιά, έλεος, είναι το φως του κόσμου. Είναι η δυνατότητά του να μπορεί να κάνει ένα φαγητό, να μπορεί να πλένει τα παιδιά του, να μπορεί να βλέπει, να κάνει, να δείχνει. Η επιβίωση. Μετά ήρθε η δεύτερη φάση του δικαστηρίου. Κύριε Αυτιά, επιτρέψτε μου να πω το εξής, ότι στις άλλες χώρες, στις μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ξεκινάνε από μια καινούργια αφετηρία. Μάλιστα. Από μια αφετηρία αυτονόητη, ότι το ρεύμα είναι ύψιστο αγαθό επιβίωσης. Έτσι. Λοιπόν, και άρα η αφαίρεση του ρεύματος προσβάλλει ευθέως την προσωπικότητα. Ακριβώς. Και την αξιοπρέπεια του ατόμου, αλλά και της οικογένειας, του νοικοκυριού. Όπως έτσι το λέτε. Έτσι πρέπει να το αντιμετωπίζουμε και οποιαδήποτε περίπτωση ξεχωριστά, γιατί δεν μπορούμε σε καμιά περίπτωση να αφαιρούμε κάτι το οποίο είναι αναφέρετο και επιστρέφει το νοικοκυριό στην περίπτωση του στην εποχή έτσι του λιχναριού. Τι άλλα παράπονα έχει ο κόσμος, τι άλλο σας εκφράζει μέσω επιστολών εκτός από τη ΔΕΗ, κύριε Ζερβέα. Έχουμε καταγγελίες σε όλο το φάσμα της επιχειρηματικής δραστηριότητας. Ξεκινάμε από τις τηλεπικοινωνίες και φτάνουμε μέχρι τις υπηρεσίες διαφέροντος. Για ασφαλιστικά ταμεία, για καθυστερήσεις συντάξεων κλπ. Δεν έχουμε αρμοδιότητα. Δεν έχετε αρμοδιότητα. Αρμοδιότητα στα ασφαλιστικά ταμεία έχει ο συνήγορος του πολίτη. Ο συνήγορος του πολίτη. Για τα καρτέλ, κύριε Ζερβέα.
Για τις τιμές έχετε, για τις τιμές. Όχι, όχι, εμείς είμαστε εξοδικαστικό όργανο συνετικής επίλυσης καταναλωτικών διαφορών. Μάλιστα. Να σας πω εγώ καρτέλ, κάποια παράπονα. Για τα καρτέλ αρμόδια είναι, ναι, είναι η αρχή του ανταγωνισμού. Μάλιστα. Μισό λεπτό τώρα. Έχουμε τον κύριο Τσάκο. Να δούμε τον κύριο Τσάκο. Και αμέσως μετά το ερώτημα της κυρίας Καντεράκη για το ΦΠΑ. Έχετε αρμοδιότητα, κύριε Ζερβέα, τη μείωση του ΦΠΑ και τις τιμές? Όχι, επαναλαμβάνω ότι η δική μας αρμοδιότητα εκτείνεται μόνο στον ιδιωτικό τομέα. Μάλιστα, στο δημόσιο τομέα, ως σύνηγος του πολίτη. Ακριβώς. Πάμε, καλημέρα, λοιπόν, στον Πειραιά. Ο Καλύμνιος συνάδελφος ρεπόρτερ, τώρα μιλάγαμε με την Κάλυμνο. Και βέβαια ο αρχηγός των εστιατόρων εν Ελλάδη, ο κύριος Τσάκο. Καλημέρα, κύριε Τσάκο. Πρόεδρος Ένωσης Εστιατόρων και Συναφών Επαγγελματιών. Να σας πω ότι στην Κάλυμνο έχουν δει όλοι το φως τους, εκτός από τους υπεύθυνους, Γιώργος, ενώ έχει να κάνει με το προηγούμενο θέμα το οποίο αναλύσατε. Και άγιοι τόποι έχουν γίνει εδώ, έτσι. Λοιπόν, ο κύριος Τσάκος είναι μαζί μας για να μας πει αν υπάρχει ελπίδα μετά τη μείωση του ορνοφόρου για την εστίαση και αν περιμένουν κάποια βελτίωση σε σχέση με τους τζίρους τους, προκειμένου να αυξήσουν και εκείνοι και τη δουλειά τους αλλά και τις θέσεις εργασίας. Κύριε Τσάκο, τι ακριβώς συμβαίνει με αυτή τη μείωση? Καταρχήν να πούμε καλημέρα στον κύριο Αυτάκη, στους συνεργάτες τους. Καλημέρα. Και σε όλους τους τηλεθεατές και να του ευχηθούμε από ό,τι άκουσα καλές διακοπές και καλή ξεκούραση για να έρθει πιο δυνατός ακόμα. Να είσαι καλά και πρόεδρε, δεν έχω καλά νέα να σου πω. Στα καταστήματα. Στα καταστήματα η επιβάρυνση για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας από 14,91 ευρώ πάει 21,77. Δηλαδή εκεί που είπατε ότι ναι θα μειώσουμε τις τιμές, τώρα έρχεται το κράτος πριν ακόμα μειωθούν οι τιμές και σας λέει θα σας αυξήσω το φόρο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. 54 ευρώ το χρόνο πάνω. Έχω καταγγείλει το λησταρχείο αυτό που λέγεται ΔΕΗ εδώ και πολύ καιρό. Έτσι. Αλλά ας πούμε τώρα για το ΦΠΑ να ξεκινήσουμε από εκεί. Η μείωση του ΦΠΑ είναι καλό για όλους μας. Είναι για μας, είναι για τον καταναλωτή που έχει χάσει ένα τεράστιο μέρος της αγοραστικής του δύναμη. Είναι για τον τουρισμό μας. Δεν μπορούσαμε να είμαστε ανταγωνίσιμοι έναντι των διπλανών μας κρατών. Όπως ήταν η Τουρκία, η Ισπανία, η Ιταλία. Είχαμε να κάνουμε με ένα ΦΠΑ με αυτούς 8, 9 και 10 και εμείς είμαστε 23, συν 10 που αγοράζουμε 13 και χρεωνόμαστε με 23, είμαστε στο 33%. Καταλαβαίνετε ότι δεν μπορεί να είμαστε ανταγωνίσιμοι. Λοιπόν, εμείς τώρα, πράγματι, εγώ δεν λέω να είμαστε στο 10% της μείωσης του ΦΠΑ. Εγώ λέω να είμαστε στο 25, κυρία Αυτιά. Είναι κατορθωτό αυτό. Να συμβάλλουν όλοι. Μπορεί να γίνει αυτό. Μπορεί να γίνει αν συμβάλλουν όλοι σφαιρικά. Δεν μπορεί το χοντρεμπόριο να ανεβάζει συνέχεια τις τιμές. Δεν μπορεί τα σούπερ μάρκετ να ανεβάζουν συνέχεια τις τιμές. Δεν μπορεί τα πάγια έξοδα να ανεβαίνουν συνεχώς. Και εδώ ερχόμαστε στο λησταρχείο που λέγεται ΔΕΗ. Μόνο το τελευταίο καιρό έχει κάνει στο τιμολογιό της 40,50. Το αέριο έχει κάνει 35%. Η θέρμανση πετρελαίου είναι στο 80%. Τα φορολογικά νομοσχέδια αλλάζει ένα μετά το άλλο και ανεβαίνουν οι συντελεστές. Έχουμε έκτακτες φορές 10%. Έχουμε κεφαλικούς φόρους. Με αυτά πώς θα γίνει δηλαδή? Δεν είμαστε μάγοι. Μακάρι να είμαστε μάγοι, να τα μειώναμε όλα. Αλλά δεν μπορούμε άλλο. Πρέπει όλοι να βοηθήσουν. Αν δεν βοηθήσουν, μην ραπίζουμε συνέχεια το χώρο της εστίασης που όπως έχετε διαπιστώσει έχουν μειωθεί οι τιμές. Βλέπουμε σουβλάκια με 1,20, βλέπουμε καφέδες 2 ευρώ, βλέπουμε τα εστιατόρια. Εγώ πρόφατα στο Τσάκο έκανα 30% εκτός και ξέρεις γιατί τους έκανα, κύριε Αυτιά? Δεν αντέχω άλλο την ψυχολογική βία που υφιστάμεθα από τα άδεια τραπέζια και καθίσματα. Είναι φοβερό. Τουλάχιστον να ισορροπήσω την υγεία μου. Να μην πηδήξω κι εγώ από το παράθυρο όπως έχουν πηδήξει 500 συνάδελφοί μου και έχουν δώσει τέλος στη ζωή τους από την ντροπή τους γιατί δεν μπορούν να αντέξουν απέναντι στην οικογένειά τους που δεν τους έχουν δώσει να τους δώσουν ένα κομμάτι ψωμί να φάνε. Έτσι είναι. Καταλάβατε. Έτσι είναι. Και βέβαια θα πω και κάτι το οποίο εσείς δεν το λέτε, αλλά θα το πω εγώ. Σε πόσοι φτωχοί έρχονται κάθε μέρα και λένε Μπαρμπατσάκο, καπετάν Τσάκο, δώσ' μου ένα πιάτο φαΐ να φάω, γιατί πεινάω. Η εντολή που έχει δώσει η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εστιατόρων και Συναφών Επαγγελμάτων είναι να μην δίνουμε λεφτά όποιος μας ζητάει, γιατί ασφαλώς και δεν έχουμε, αλλά ένα πιάτο φαΐ δεν πρέπει να φεύγει καθένα και να του πεις ότι δεν έχω φαΐ. Αποτελεί παράβαση για μας την Ομοσπονδία, άμα μπει κάποιος να ζητήσει ένα πιάτο φαΐ και δεν του δώσει ο εστιατόρος. Έχει, δεν έχει, θα το δώσει. Έτσι.
Τώρα. Θα το δώσει από το δικό του. Αν μου επιτρέπετε να συμπληρώσω μόνο κάτι, κύριε Τσάκο, έχω πάει σε αρκετά εστιατόρια και το έχω συζητήσει με συναδέλφους σας και μου έχουν πει, και αυτό είναι προς τιμήν σας, γι' αυτό το λέμε. Λέμε και τα στραβά, να λέμε και τα καλά. Υπάρχουν πάρα πολλές αλυσίδες και απλά εστιατόρια της γειτονιάς που ό,τι περισσεύει από το φαγητό. Φτιάχνουν, ας πούμε, ρε παιδί μου, δύο μεγάλα. Σε συσίτια, σε κοινοφιλή ιδρύματα και σε χίλια δυο. Ταψιά με ψάρια. Έτσι. Περισσεύουν 10 ψάρια. Και έχουν μιλήσει ήδη με οικογένειες και περνάνε και παίρνουν το φαγητό. Έτσι είναι, όπως το λέτε τώρα. Δεν πετάνε τίποτα και τα δίνουν όλα, γι' αυτό είναι προς τιμήν σας. Ναι. Ένα λεπτό, σας παρακαλώ. Ναι. Το σημαντικότερο ρόλο σε αυτή την ιστορία. Ναι. Που δεν έχουν πηδήσει χιλιάδες κόσμος από τα παράθυρα και από τα μπαλκόνια. Παίζει η Εκκλησία. Έτσι. Η Εκκλησία, από ό,τι ελέγχω στον Πειραιά μας. Έχει 4 λέσχες και δίνει φαγητό καθημερινά σε χιλιάδες ανθρώπους. Έτσι είναι. Έχει παίξει, να το λέμε, είναι σημαντικός ο ρόλος της Εκκλησίας σε αυτή τη δύσκολη περίπτωση. Μα έχει τώρα. Εμείς έχουμε το Σεραφείμ στον Πειραιά. Είναι δυνατός, παπάς. Που είναι δυνατός πάρα πολύ. Να τον δεις, γελάει, χαμογελάει ο κύριος Ζερβέας. Και είναι τα χρόνια ο Σεραφείμ ήταν στη θεολογική. Δεν ήταν ακόμα δεσπότης, ήταν φοιτητής. Και από τότε ήταν δυναμικό στοιχείο. Έτσι δεν είναι, κύριε Ζερβέα, το θυμάσαι? Έτσι, έτσι, γιατί η νομική και η θεολογική ήταν δίπλα-δίπλα. Και μπουκάριζε μέσα τότε ο Σεραφείμ, όχι ως δεσπότης, ως φοιτητής. Δυνατό παιδί ήταν. Και τώρα στον Πειραιά δεν μασάει σίδερα ο Σεραφείμ. Και το ξέρετε πάρα πολύ καλά. Και εγκρατείς το διάλογο. Ακριβώς. Και δεν μιλάμε μόνο για τον Πειραιά. Έτσι, μην ξεχνάτε, κύριε Τσάκο, ότι εμφανίζεστε σε ένα κανάλι που κάνει μια. Που πραγματοποιεί μια. Όλοι μαζί μπορούμε. Εδώ και 2 χρόνια τουλάχιστον. Έτσι. Μια συλλογική προσπάθεια. Είναι το όλοι μαζί μπορούμε του Sky, τόσο με τα τρόφιμα, τα φάρμακα, όσο με τα φάρμακα, με τα έτσι. Σχολικά είδη. Τώρα. Με οτιδήποτε χρειάζεται ανάλογα την περίοδο που διανύουμε. Και γι' αυτό είναι μεγάλη τιμή για αυτό το κανάλι που έχει ξεκινήσει αυτή την προσπάθεια, γιατί έχουν βοηθηθεί χιλιάδες οικογένειες σε συνεργασία πάντα με την Μητρόπολη και με τον, βεβαίως, τώρα, και με τον Αρχιεπίσκοπο. Κύριε Τσάκο, ο Σαμαράς είπε το εξής. Αυτό το μέτρο θα κριθεί στην πράξη. Δηλαδή, έχει τις εξής φάσεις. Πρώτον, το δέχτηκε η Τρόικα. Μας άλλαξε τα φώτα μέχρι να το δεχθεί, έβαλε φόρο αναδρομικό πολυτελείας, θα βάλει κι άλλους για να καλύψει το κενό. Άρα λοιπόν, η πρώτη φάση είναι να μειωθεί ο φόρος. Πού μειώθηκε? Το δεύτερο, να κόβονται αποδείξεις. Και το τρίτο και πιο σημαντικό είναι να περάσει η μείωση του ΦΠΑ σε αυτό που λέτε εσείς. Στον πελάτη που θα έρθει να καθίσει στο τραπέζι. Μου είπανε μερικοί φίλοι σας, επαγγελματίες, εμείς, Γιώργο, δεν περιμένουμε την 1η Αυγούστου, το κάναμε χθες αυτό, προκειμένου να δείξει η αγορά ότι κινείται. Είναι πραγματικότητα αυτό, κύριε Τσάκο? Αυτή είναι αλήθεια, αφού σας είπα προσωπικά έκανα 30%. Και έχουν κάνει όλοι οι συναδελφοί μου, από ό,τι γνωρίζουν κάνει. Αλλά προσέξτε κάτι. Εμείς μας κάνανε μια μείωση του ΦΠΑ 10%, αλλά αυτό το μετακυλήσαμε αμέσως στον καταναλωτή. Σαν επιχείρηση δεν ωφελήθηκε τίποτα. Απλώς θα ωφεληθεί ότι θα ειδεί περισσότερο κόσμο στο μαγαζί του. Κατανάλωση. Αυτό θα είναι σημαντικό ψυχολογικά. Γιατί οι τζίροι των επιχειρήσεων έχουν πέσει 70%. Δεν καλύπτονται εύκολα, κύριε Αυγά. Σωστό. Αλλά το κράτος όμως. Δηλαδή. Το κράτος όμως, όταν σου δίνει αυτή τη δυνατότητα να μειώσει το ΦΠΑ. Πρέπει να σε βοηθήσει και λίγο με τη ΔΕΗ, πρέπει να σε βοηθήσει λίγο και με τους δημοτικούς φόρους, οι οποίοι αντίθετα δεν μειώθηκαν, αυξήθηκαν. Να σε βοηθήσει λίγο και με άλλους τρόπους. Αν δείτε το τι για να μπορέσει εσύ να κινηθείς, έτσι δεν είναι? Το τι πληρώνουμε μέσω της ΔΕΗ για τους δήμους, ο κόσμος εδώ λέει έχουμε πάθει εγκεφαλικά. Έχουμε το χαράτσι, έχουμε το ένα, έχουμε το άλλο και πληρώνουμε και υπερδήμων, τα δημοτικά τέλη κλπ. Που είναι πάρα πολλά. Είχα πει, κύριε Αυθιά, ότι προσέχτε. Αυτή η φορολογία του ΦΠΑ στο 23% συν 10 ακόμα που αγοράζουμε 13 και πληρώνουμε 23 είναι πάρα πολύ σκληρή και δεν μπορεί να την αντέξει κανείς. Και παραδειγματιστείτε, είχα πει από τη Γαλλία, όταν ανέβασε 19,50 το ΦΠΑ στο χώρο της εστίασης, κλείσανε σε 3 μήνες 7.000 εστιατόρια με 8. Τότε παρενέβη ο ίδιος ο Νικολάς Σαρκοζή, τότε ο πρόεδρος της Γαλλίας, είπε: μην ανακατεύεται κανείς με την εστίαση. Εγώ τι έκανε, έδωσε 2 δισεκατομμύρια στο συνδικάτο αμέσως να ξεκινήσουν και μείωσε το ΦΠΑ σε 5,5%. Διπλασιάστηκε ο τζίρος, διπλασιάστηκαν οι θέσεις εργασίας. Και λέω παραδειγματιστείτε που πάθαμε ζημιά. Εμείς τι πάθαμε? Το 2011 μόνο στο λεκανοπέδιο της Αθηκής έκλεισαν 4.000 εστιατόρια και συναφή επαγγέλματα. Σήμερα μετράμε 15.000 και πόσοι άνεργοι είχαν στον δρόμο χωρίς λόγο. Θα μπορούσαμε να το είχαμε αποφύγει. Αλλά δυστυχώς δεν ξέρω. Εν πάση περιπτώσει, πρέπει να ευχαριστήσουμε τον Πρωθυπουργό και την κυβέρνησή του. Πιάστο και καθυστερημένα έκανε πράξη την υπόσχεσή του.
Είναι σημαντικό. Όπως είμαι υποχρεωμένος να ευχαριστήσω τον Υφυπουργό, τον κύριο Μαυραγάνη, ο οποίος μου έλυσε προβλήματα ειλικρινά που εμποδίζαν χρόνια την καλή λειτουργία των επιχειρήσεων. Έτσι είναι ο Γιώργος. Συγχαρητήρια και μπράβο. Να σας πω, εγώ χθες το βράδυ με τον Μαυραγάνη μέχρι τις 12 ήμουνα στο τηλέφωνο. Ο οποίος μόλις είχε τελειώσει μια σύσκεψη με την Τρόικα. Γιατί? Γιατί υπάρχουν πολλά στοιχεία στο φορολογικό που χρειάζονται ρύθμιση. Λοιπόν, καπετάν Τσάκο, καλή σου μέρα. Έτσι σε λέω εγώ, γιατί είσαι ο καπετάνιος Φρεατίδας. Λοιπόν, να είσαι καλά, κύριε, χαμογέλαμα. Κύριε Τσάκο, τα μηνύματα που λαμβάνουμε καθ' όλη τη διάρκεια που μας μιλάτε στην εκπομπή, οι μισοί μας λένε ότι το κράτος μας ζητάει να δώσουμε περισσότερα από όσα εισπράττουμε, δηλαδή πληρώνουμε περισσότερα για φόρους, παρά είναι οι εισπράξεις μας. Έτσι. Δηλαδή, μία ή άλλη είναι. Το πώς κρατάμε λέει, τα μαγαζιά μας. Είπαμε ότι ο κύριος 70%. Με νύχια και με δόντια κρατάμε τα καταστήματα. Για να αποκτήσουμε και εμείς την ψυχική μας ηρεμία. Έτσι, έτσι. Και μας λένε επίσης. Να είσαι, όλους σας. Να είσαι καλά. Και αυτιά σε θέλουμε πιο δυνατό όταν γυρίσεις από τις διακοπές. Κοίταξε να δεις. Θα δούμε. Λοιπόν, να είσαι καλά και σε ευχαριστώ, καπετάνιε. Γεια σας, κυρία Τσάκη. Έτσι έχουν τα πράγματα. Και μας λένε, Γιώργο, ότι από τη μία τσέπη μας βάζουν χρήματα και από την άλλη μας τα παίρνουν με οποιονδήποτε τρόπο. Έτσι, με την Φρεατίδα. Ζωντανός πάντα, ζωντανός. Είναι ζωντανός ο κάπτεν, αλλά εδώ τώρα οι φόροι παραζωντανέψαν.